πάω στα νοσοκομεία και πάω στο αρχαιότερο από τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, τον Ευαγγελισμό. Εκεί θα συναντήσουμε τον εκπρόσωπο, τον πρόεδρο των εργαζομένων, γιατρό, τον κύριο Γιώργο Φερεντίνο. Καλημέρα κύριε Φερεντίνο. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς για την ανταπόκριση. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα που βιώνετε στο νοσοκομείο και στα νοσοκομεία γενικότερα αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση στον Ευαγγελισμό έχει αρχίσει και φτάνει στο κόκκινο ήδη. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε προγενικής εφημερίας. Αύριο ξεκινά δηλαδή η γενική εφημερία του Ευαγγελισμού και λειτουργούμε στις κλίνες COVID, στις απλές κλίνες COVID δηλαδή, με μια πληρότητα της τάξης του 75%. Και στην μεθ COVID αυτή τη στιγμή η πληρότητα αγγίζει το 75% επίσης. Με τάσεις αυξανόμενες, δηλαδή το τελευταίο διβδόματο έχουμε παρατηρήσει ότι πραγματικά αρχίζει και η κατάσταση γίνεται προσομοιάζει μάλλον το τρίτο κύμα που ήταν και το πιο δυνηρό από αυτά που έχουμε γνωρίσει ως τώρα. Mm-hmm. Και μπροστά μας βέβαια έχουμε και ένα χειμώνα ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Βλέπετε τα ρεκόρ πάνε το ένα μετά το άλλο όσον αφορά τα κρούσματα, τους διασωληνωμένους αλλά και τους συνανθρώπους μας που χάνουν τη ζωή τους νοσηλευόμενοι στις μεθ COVID. Ενώ ταυτόχρονα η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντική όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο μέτρων που και εμείς σαν υγειονομικοί, αν θέλετε, αλλά και ο ίδιος ο λαός μας έχει διεκδικήσει το προηγούμενο διάστημα, ώστε να μπορέσει πραγματικά να μπει ένα φρένο σε αυτή την πανδημία. Κύριε Φερεντίνο, στον Ευαγγελισμό έχετε αρκετά κρεβάτια μεθ. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 31 κλίνες για περιστατικά COVID και αναμένεται να ανοίξουν από Δευτέρα άλλα 14 κρεβάτια. Βέβαια είναι ένα ζήτημα με τι προσωπικό θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, γιατί ξέρετε ότι επειδή είναι αυξημένη φροντίδα η νοσηλεία στην εντατική θεραπεία, χρειάζεται προσωπικό και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αυτή τη στιγμή θα κληθεί να το πάρει το νοσοκομείο από τις υπόλοιπες ΜΕΘ. Γιατί χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουν αυτά τα κρεβάτια πάνω από 130 άτομα προσωπικό. Για να βγουν οι βάρδιες του μήνα, εννοώ έτσι. Θα έρθω σε αυτό. Πείτε μου, έχετε και νοσηλείες από την επαρχία και εσείς, γιατί πληροφορούμαστε ότι έχουν τυγκάρει σε άλλες περιοχές. Αδόκιμος όρος, άνθρωποι είναι. Αλλά μπορείτε να μου πείτε αν έχετε από επαρχία και κυρίως ποιος είναι ο ρυθμός αύξησης. Πόσες είχατε στο προηγούμενο κύμα κλίνες μεθ. Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για να καταλάβουμε τι γίνεται κιόλας. Οι κλίνες αυτές παραμένουν ίδιες σε σχέση με το τρίτο κύμα και αναμένεται να ανοίξει ένα τμήμα του νοσοκομείου παλιά, μονάδα αυξημένης φροντίδας, θα λειτουργήσει ως μεθ COVID μετά την ανακατασκευή της. Μάλιστα. Και θα διαθέσει ακόμα 14 κλίνες στη δυναμική των κλινών μεθ που θα διατεθούν για COVID. Άρα λέει, θα πάμε περίπου στα 44 κρεβάτια για COVID περιστατικά στη μεθ. Αυτό βέβαια αναμένεται να δούμε και πώς και από επαρχία έχετε νοσηλείες. Προς το παρόν δεν έχουμε απορροφήσει περιστατικά βαριά από την επαρχία, με την έννοια ότι ήδη φιλτράρονται από κάποια άλλα νοσοκομεία που είναι, να το πω, στις πύλες εισόδου της Αττικής, δηλαδή από Αττικό, Θριάσιο και από την άλλη μεριά από Σεισμανόγλιο. Σωστά. Και από τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Προς το παρόν ο Ευαγγελισμός αυτό απορροφά κυρίως περιστατικά δικά του, γιατί έχει πολύ μεγάλη προσέλευση. Σκεφτείτε ένα νοσοκομείο το οποίο διαθέτει δυναμική 1.500 κλινών συνολικά. Οπότε έχει ήδη προσωπικά περιστατικά από το νοσοκομείο τα οποία διασωληνώνονται στους ορόφους και αναγκαστικά τα απορροφάει η μονάδα. Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεση και του ΕΚΑΒ αλλά και των υπολείπων νοσοκομείων εφόσον ζητηθεί βοήθεια. Δεν το συζητάμε. Τα κρεβάτια είναι στη διάθεση του κόσμου που τα χρειάζεται. Δεν είναι κατά αποκλειστικότητα του Ευαγγελισμού, έτσι. Προφανώς, γιατί χθες από ό,τι μάθαμε, ένας άνθρωπος διασωληνωμένος, πλήρως εμβολιασμένος, έχασε τη ζωή του. Γιατί πήγαινε πέρα δόθε, δεν βρέθηκε τελικά. ΜΕΘ. Αφού κάνατε τη ΜΑΦ ΜΕΘ, τι θα κάνετε τώρα με τις μονάδες αυξημένης φροντίδας? Είναι μια λογική απορία αυτή. Είναι μια λογική απορία και δεν είναι το μόνο κομμάτι το οποίο, αν θέλετε, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα λόγω της πανδημίας. Είχαμε κρούσει τον κόμμα του κινδύνου ότι γενικά το σύστημα υγείας παίρνει ένα κορονοκεντρικό χαρακτήρα. Γίνεται δηλαδή αυτό που λέμε σύστημα μίας νόσου. Είχατε δει και εσείς και ο κόσμος, δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα ότι πολλές θεραπείες, χειρουργία, τακτικά ιατρία αναστάλθηκαν γιατί το προσωπικό το οποίο υπηρετούσε σε αυτά τα τμήματα μεταφέρθηκε στις κλίνες COVID για να μπορέσουν να στελεχωθούν. Mm-hmm. Αυτή ήταν δηλαδή ουσιαστικά η αντιμετώπιση που πρότεινε και εκτέλεσε η κυβέρνηση εκείνη την περίοδο, χωρίς να προσλάβει δηλαδή νέο προσωπικό να στελεχώσει αυτά τα τμήματα.
για να μπορέσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα και οι υπόλοιπες λειτουργίες του νοσοκομείου φυσιολογικά, για να μπορεί και ο κόσμος για τις υπόλοιπες παθήσεις να βρίσκει μια άκρη. Άρα η υποστελέχωση, πόσο επιβαρύνει είναι τα αλήθεια από την αναστολή εργασίας σε συναδέλφους σας? Εμείς εδώ στον Ευαγγελισμό έχουμε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του προσωπικού. Δηλαδή αγγίζουμε το 98% στους νοσηλευτές και στο υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό και το 99% στους γιατρούς. Στα περίπου 3.300 άτομα που υπηρετούν στον Ευαγγελισμό, ανεμβολίαστοι που έχουν βγει σε αναστολή είναι περίπου 100 συνάδελφοι. Είναι μικρό το ποσοστό. Παρ' όλα αυτά, σε ένα νοσοκομείο που έχει ελλείψεις πάνω από 700 θέσεις και νέες, οργανικές λέμε τώρα, με βάση τα παλιά οργανογράμματα του νοσοκομείου, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και ένας συνάδελφος να λείπει από τη δουλειά, πραγματικά το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο και πραγματικά αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε χέρια. Στα άλλα νοσοκομεία όμως? Στα άλλα νοσοκομεία ξέρουμε ότι ιδιαίτερα στην επαρχία και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα ότι είναι ακόμα μεγαλύτερες οι ανάγκες σε προσωπικό. Είναι περισσότεροι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν βγει σε αναστολή και αυτό δημιουργεί προβλήματα ακόμα και στην ίδια τη λειτουργία και την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου σε κάποιες περιοχές. Μάλιστα. Και είναι ένα ζήτημα ότι ακόμα και 2,5 μήνες μετά την αναστολή αυτών των συναδέλφων δεν έχουν πληρωθεί τα κενά. Βέβαια, πάγιο αίτημα είναι να πληρωθούν τα κενά και να επιστρέψουν και οι συνάδελφοι πίσω στην εργασία τους με 2 τεστ την εβδομάδα, ώστε πραγματικά να είναι και οι ίδιοι ασφαλείς αλλά και οι ασθενείς στους οποίους θα προσφέρουν τις υπηρεσίες υγείας. Κύριε Φερεντίνο, επειδή έχετε μία εμπειρία από τη θέση σας και έχετε μία εικόνα, ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω? Πρακτικά, η πανδημία, ανεξαρτήτως πώς τη χωρίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε κύματα, κοιλιά, δεν έχει κάνει από τον περασμένο Φεβρουάριο, ακόμη και το καλοκαίρι, δεν σταμάτησε. Δεν θα έπρεπε λοιπόν σε όλο αυτό το διάστημα να υπάρξει ενίσχυση του συστήματος των νοσοκομείων? Αφήστε τώρα τα μέτρα δημόσιας υγείας που δεν υπάρχουν στην κοινότητα, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά όλο αυτό το διάστημα, διότι ακούω κάποιους που λένε ευνηδιασμός, έξαρση, τι ευνηδιασμός? Άλλαξε κάτι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι? Έχει κάνει κοιλιά η πανδημία? Δεν νομίζω. Άρα, τι συμβαίνει στην πράξη? Ελήφθησαν μέτρα θωράκισης και ενίσχυσης περαιτέρω, ούτως ώστε όταν θα έχεις αυτές τις αυξομοιώσεις στην ένταση, αυτή είναι η σωστή κατά τη γνώμη μου έκφραση, να μπορείς να τις αντιμετωπίσεις? Κοιτάξτε, πέρα από τα επικοινωνιακά παιχνίδια που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή τόσο η κυβέρνηση όσο και το Υπουργείο για να μπορέσει να διαχειριστεί την αγανάκτηση του κόσμου αλλά και την κούραση των υγειονομικών που πραγματικά 2 χρόνια τώρα όλοι έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα βλέποντας το ένα κύμα μετά το άλλο, νομίζω ότι είναι κοινή παραδοχή για όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εθνικό σύστημα υγείας το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις των καιρών. Και αυτό το λέω γιατί μπορεί να έχουν έρθει κάποιοι επικουρικοί, δηλαδή συνάδελφοι με ημερομηνία λήξης, για να μπορέσουν να βγάλουν το διάστημα που θα κρατήσει ακόμα η πανδημία. Υπολογίζουν μέχρι το Μάρτιο, γιατί εκεί έχουν πάει τη λήξη των συμβάσεων και των συναδέλφων που έχουν έρθει για να βοηθήσουν αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πραγματικά βλέπουμε ότι από τη στιγμή που τα κρούσματα συνεχίζουν και αυξάνονται, οι θάνατοι αυξάνονται, οι διασωληνωμένοι αυξάνονται, ότι χρειάζεται να παρθούν και άλλα μέτρα. Και αυτό φαίνεται ότι πραγματικά το δημόσιο σύστημα υγείας δεν έχει στελεχωθεί, γιατί ακόμα και τώρα, 2 χρόνια μετά, συζητάμε για το πώς θα μπουν πάλι οι ιδιώτες σε επίταξη, αν θα διαθέσει κλίνες ο ιδιωτικός τομέας, ποια νοσοκομεία, ποια κέντρα υγείας θα μπορέσουν να κλείσουν για να μπορέσουν να γίνουν κλίνες ΜΕΘ, να γίνουν κλίνες COVID. Πάμε σε μια διαδικασία πάλι διαχειριστική, απλά για να βγει ο χειμώνας. Δεν είναι όμως αυτή μια σοβαρή αντιμετώπιση της κατάστασης. Δηλαδή, 2 χρόνια μετά θα πρέπει να συζητάμε τι κατεύθυνση θα έχουμε για νέους γιατρούς, τι προσλήψεις πρέπει να κάνουμε, τι νοσηλευτικό προσωπικό χρειάζεται, τι επικουρικό προσωπικό χρειάζεται, τραυματιοφορείς και υποστηρικτικό προσωπικό, τραπεζοκόμοι. Να συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν καν να φάνε μόνοι τους μέσα στους θαλάμους, έτσι. Ναι, γιατί βεβαίως δεν είναι μια απλή κατάσταση, αλλά αναρωτιέμαι ακούγοντάς σας, κύριε Φερεντίνο, γιατί χθες είχαμε τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Του θέσαμε το ερώτημα, γιατί σε αυτή τη μάχη δεν έχουν μπει και τα μεγάλα, τουλάχιστον ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα? Μας είπε ότι κατά τη γνώμη του ορθώς μείναν απ' έξω COVID-free για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα άλλα περιστατικά που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ρωτήσαμε με τι τίμημα. Μας είπε ότι δεν είναι έτσι. Εσείς μας τα λέτε διαφορετικά και εγώ αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά εδώ το θέμα
δεν είναι απλά η ιδιωτικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά η διάλυση του υφιστάμενου. Αυτά νομίζω ότι πάνε χέρι-χέρι, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά στηρίχθηκε το προηγούμενο διάστημα με τις αποζημιώσεις που είχε σε διπλάσια τιμή για τις κλίνες μεθ που διέθετε, ακόμα και αν τα περιστατικά αξιώνανε να είναι ουσιαστικά μία μέρα πριν το εξιτήριο, δηλαδή να είναι πλήρως σταθεροποιημένα για να πάνε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να κάτσουν μία μέρα, να πάρουν τα 2.000 και να τελειώσει η υπόθεση εκεί. Ο άρρωστος μετά ήταν έτοιμος να πάει σπίτι. Δεν νοσήλευσαν και δεν δέχτηκαν ούτε ένα περιστατικό COVID. Και το λέμε αυτό γιατί είναι κρίμα πραγματικά ο κόσμος να βρίσκεται διασωληνωμένος στους ορόφους και να λαμβάνει πολύ λιγότερη παροχή υπηρεσιών υγείας από αυτή που θα έπρεπε να λαμβάνει με βάση τη σοβαρότητα της κατάστασής του, και την ίδια στιγμή να υπάρχουν μεγάλα θεραπευτήρια πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονες μεθ, τα οποία να είναι κενά. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Και είναι παράδοξο το οποίο τελικά στοιχίζει ζωές. Γιατί καταλαβαίνει και ο καθένας μας ότι ένα κρεβάτι στον όροφο δεν είναι κρεβάτι εντατικής. Μπορεί να είναι πλήρως εξοπλισμένο, μπορεί να είναι το ίδιο το κρεβάτι με αυτό που υπάρχει στην εντατική, αλλά το προσωπικό που θα υποστηρίξει τον ασθενή, η εμπειρία, η νοσηλεία, τα φάρμακα και τα μηχανήματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν πάνω στον άρρωστο για να έχει καλύτερες ελπίδες να ζήσει και να ζήσει καλά, δεν μπορούν να υπάρχουν στον όροφο. Και αν θέλετε, είναι και ένα ζήτημα το ότι περιστατικά, πραγματικά, επειδή έχει αποκτήσει εμπειρία το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 2 χρόνια με την πανδημία, περιστατικά βγαίνουν από τις ΜΕΘ. Το θέμα είναι μετά, σε τι κέντρα αποκατάσταση θα πάνε. Θα πάνε σπίτι και θα ξαναγυρίσουν με επιπλοκές μετά από μακρόχρονες νοσηλίες ΜΕΘ, αυτά που λέμε long COVID syndrome, θα γυρίσουν πάλι πίσω στο νοσοκομείο με επιπλοκές, γιατί δεν υπάρχει σύστημα δημόσιο το οποίο θα πάρει τους ανθρώπους αυτούς για να τους αποκαταστήσει και να τους γυρίσει λειτουργικούς πίσω στην κοινωνία. Κύριε Φερεντίνο, ένας συνάδελφός σας από το Βενιζέλιο, ο Κώστας, λέει, μήπως, λέει, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Φερεντίνο, το μέτρο της αναστολής θα συνδυαστεί με κατάργηση οργανικών θέσεων, για παράδειγμα, οπότε μετά από την κατάργηση κανείς δεν θα μπορεί να μιλάει για ελλείψεις, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον οργανικές θέσεις για να υπολογίζονται οι ελλείψεις και δεν θα υπάρχουν πρακτικά θέσεις αναφοράς? Μήπως πάμε σε διάλυση του ΕΣΥ με αυτόν τον τρόπο? Αυτή η λογική, αυτή η πεπατημένη, καλλιεργείται αρκετά χρόνια τώρα και καλλιεργείται και όχι μόνο με την κατάργηση των οργανικών θέσεων που τεχνιέντος μειώνει τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, σε προσωπικό, καλλιεργείται και με την απαξίωση συνολικότερα του δημόσιου συστήματος υγείας. Από εκεί και πέρα όμως, το τι ελλείψεις υπάρχουν και το τι προσωπικό χρειάζεται, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας από τους ασθενείς που παίρνει ραντεβού σε 6 μήνες, που του κλείνουν ένα χειρουργείο σε 5 μήνες, ενώ το πρόβλημα το αντιμετωπίζει σήμερα, που πηγαίνει σε μια εφημερία και περιμένει 7 και 8 ώρες για να μπορέσει να εξεταστεί και πάνω από 24 ώρες για να κάνει αξονική τομογραφία. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα είναι θέμα καθαρά επικοινωνιακό, το πώς θα διαχειριστούμε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση μιας κατάστασης που ήδη έχει διαμορφωθεί στα νοσοκομεία, με γιατρούς που μπαίνουν με μπλοκάκι, με συμβάσεις επικουρικού προσωπικού. Ξέρετε, έχει καταργηθεί κάθε έννοια μονιμότητας σε οποιοδήποτε τομέα έχει μέσα το νοσοκομείο, σε οποιαδήποτε ειδικότητα. Σε εμάς τον ευαγγελισμό, ας πούμε, τέλος του χρόνου, απολύονται 410 καθαριστές. Δεν πρέπει ένα νοσοκομείο να έχει μόνιμη καθαριότητα? Είναι εύκολο ένας καθαριστής από οποιονδήποτε χώρο, από σχολείο ή καθαριστής ο οποίος είναι σε πολυκατοικίες ή οπουδήποτε αλλού, να μπορέσει να έρθει στο νοσοκομείο και να ξέρει πώς θα καθαρίσει μια κλίνη μεθ, που θέλει τουλάχιστον 2 ώρες να καθαριστεί για να μπορέσουμε να μην έχουμε εδώ νοσοκομειακές λοιμώξεις? Μιας και το αναφέρατε, πιάσατε μάλλον το σφιγμό εδώ, λέει η φίλη η Μαρία Ακροάτρια. Κύριε Φερεντίνο, λέει, εδώ η μεθ, με την πίεση που υφίστανται επειδή δεν μπορέσαμε να φρενάρουμε την πανδημία στην κοινότητα, πρακτικά 2 χρόνια λειτουργούν non-stop. Δεν χάνεται και κόσμος από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις άσχετες από την COVID? Σαφώς. Σαφώς. Και συνέβαινε και πριν αυτό, που είχαμε ακόμα λιγότερα κρεβάτια μέσα. Αυτό είναι ζήτημα, όπως λέμε, πρέπει να υπάρχουν σταθερές σχέσεις εργασίας, γιατί είναι και θέμα καθαριότητας. Είναι θέμα εμπειρίας του προσωπικού. Το πώς διαχειρίζεται την επαφή με τον ασθενή. Το πώς διαχειρίζεται την επαφή με τα μέτρα προστασίας για να σταματήσει η μετάδοση των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Το πώς καθαρίζονται τα νοσοκομεία. Γιατί πραγματικά ένα τμήμα που δουλεύει non-stop
δηλαδή σε οποιοδήποτε κομμάτι, λέει, και σε ένα μαγαζί, όταν μπαίνει, βγαίνει κόσμος, θα είναι πάντα πρόμικο. Κύριε Φερεντίνο, περιγράφεται μια κατάσταση απίσχανσης του ΕΕΣΥ. Θα μου πείτε τώρα, εδώ στέλνονται οι βιοχημικές εξετάσεις σε εργαστήρια ιδιωτικά. Αυτό σε μάρανε, σαχήνι και ρωτάς. Όλα με μάρανναν. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί το ρωτάει πολλοί κόσμος, και τι γίνεται με τις άλλες νόσους, και τι γίνεται στα φρακαρισμένα νοσοκομεία στις μέθους. Πώς γίνεται διαλογή, ποιος θα μπει, αν θα μπει για διασωλήνωση, για παράδειγμα, κάποιος από COVID ή κάποιος από τροχαίο, πώς? Αυτή τη στιγμή προφανώς και έχουν αναπτυχθεί σε πολλά νοσοκομεία κλίνες COVID εις βάρος των κλασικών καθαρών, όπως λέμε, κλινών μεθ. Είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, ο Ευαγγελισμός αυτή τη στιγμή διαθέτει συνολικά περί τα 60 κρεβάτια μεθ. Τα μισά είναι COVID, τα μισά non-COVID. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπήρχε η πανδημία, σίγουρα θα μπορούσαμε να διαθέσουμε άλλα 30 κρεβάτια για βαρύτερα περιστατικά, για τροχαία, για επιπλοκές μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, για συνανθρώπους μας οι οποίοι χρειάζονται τέλος πάντων αυξημένη παρακολούθηση και πρέπει να μπουν στη μέθα ακόμα και αν δεν είναι διασωληνωμένοι. Mm-hmm. Αυτό είναι λογικό, ότι η πανδημία επιβάλλει νέους όρους λειτουργίας και νέους όρους, αν θέλετε, εργασίας και για το προσωπικό, uh-huh, αλλά και για τους ασθενείς. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ικανός αριθμός κρεβατιών, να μπορέσει να προσληφθεί ικανός αριθμός προσωπικού, ώστε να ανταπεξέλθει σε αυτήν την αυξημένη ανάγκη των καιρών. Πώς γιατί μπορεί, πραγματικά πρέπει ένα κράτος να προετοιμάζεται, δεν λέω να προβλέπει, αλλά να προετοιμάζεται ώστε να έχει ένα backup προσωπικού κλινών για να μπορέσει να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, λογικές ότι ωραία, να φτιάξουμε κρεβάτια και μετά τι θα τα κάνουμε. Νομίζω ότι είναι άκρως αντιεπιστημονικές. Εντάξει, το καταλάβαμε όλοι. Δεν εξυπηρετούν και κανένα. Το καταλάβαμε όλοι, αλλά εγώ θέλω να μου πείτε πρακτικά. Είπατε, αύριο έχετε εφημερία. Στις εφημερίες, για παράδειγμα, πώς θα μπορούν να εξυπηρετηθούν οι προσερχόμενοι? Πόσος χρόνος χρειάζεται αν ένα περιστατικό είναι επίγον? Π.χ., ας σας πω έτσι, τυχαία, κολικός του νεφρού. Γιατί δεν είναι μόνο COVID, έτσι. Στην εφημερία, πώς θα εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος? Με ταχύτητα, που είναι το κρίσιμο. Προς το παρόν εξυπηρετούνται, αλλά σκεφτείτε ότι ακόμα και για διαγνωστικές εξετάσεις, σε εμάς πολλές φορές ο χρόνος αναμονής στον αξονικό, επειδή είναι ένα μηχάνημα και οι αξονικές μπορεί να φτάνουν τις 150-200, παράδειγμα, σε μια εφημερία η οποία έχει επισκεψιμότητα 900 περιστατικά στον Ευαγγελισμό. Και λέω ότι είναι και δημοσιλευόμενοι που μπορεί κάτι να χρειαστεί στα πλαίσια της εφημερίας. Δηλαδή, όταν έχει και 1.500 ανθρώπους μέσα που νοσηλεύονται και σου έρχονται και άλλοι 900 απ' έξω, καταλαβαίνετε ότι είναι ένας τεράστιος όγκος περιστατικών, ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί διαγνωστικές εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτό λέμε, κύριε Φερεντίνο. Σε όλα τα τμήματα. Για να μην σας πω εγώ να έχουμε κανένα θέμα έτσι με ύπα ή χολή, που χρειάζεται και μεγαλύτερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας. Εκεί θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Άρα αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία είναι όχι απλά οριακά, έχουν υπερβεί το οριακό. Το έχουν υπερβεί και σας λέω, αυτό επιφορτίζει δυστυχώς τόσο τους υγειονομικούς όσο και τους ίδιους τους ασθενείς, γιατί πραγματικά ταλαιπωρούνται με τεράστιες αναμονές στον χώρο των επιγόντων περιστατικών. Άρα πώς εξυπηρετούνται, δεν αφορά εσάς? Απλά με το ότι τους υποδέχονται τα νοσοκομεία, αυτό δεν είναι εξυπηρέτηση? Τα νοσοκομεία τους υποδέχονται και πραγματικά εμείς, πέρα από το να είμαστε 24 ώρες άϊπνοι μέσα στην εφημερία για να εξυπηρετήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Ναι. Περνώντας πολλές φορές και αν θέλετε το δίκτυο ασφαλείας, γιατί όταν είσαι τόσες ώρες άϊπνος κινδυνεύεις και φλερτάρεις με το ιατρικό σφάλμα. Δεν ξέρω αν κάποιος, οποιοσδήποτε εργαζόμενος μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν φαντάζεται τον εαυτό του να δουλεύει 24 ώρες σερί, πόσο εύκολο θα είναι να αποδώσει το ίδιο καλά όλες τις ώρες αυτές. Αλλά τέλος πάντων, εμείς προσπαθούμε να είμαστε εδώ σε όλο και το ωράριο. Και μπράβο σας, κύριε Φερεντίνο. Εγώ θυμάμαι τον συνάδελφό σας που βγήκε στη Λάρισα να κάνει δηλώσεις και ο άνθρωπος κατέρευσε. Δηλαδή, δεν είμαστε είναι... άνθρωποι, δεν είμαστε ρομπότ. Δεν είναι κάτι, γιατί ακούω μερικούς, δεν είναι, όχι fake, δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι η πραγματικότητα, η καθημερινότητα η δική σας και των συναδέλφων σας, είτε του ιατρικού είτε του νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε, και η κόπωση παραμένει, γιατί να θυμίσω ότι είναι η τρίτη φορά που βγαίνουμε σε αναστολή αδειών. Έτσι. Και η κόπωση παραμένει και το αυξημένο φόρτο εργασίας παραμένει, γιατί το ίδιο προσωπικό καλείται πλέον να ανταποκριθεί στην πανδημία, στην αντιμετώπιση των χρονίων παθήσεων και στο εμβολιαστικό πρόγραμμα που τρέχει στο νοσοκομείο. Έτσι, πράγματα που δεν είχε να ανταποκριθεί πριν από 2 χρόνια όταν ξεκίνησε η πανδημία. Και ο φόρτος εργασίας λοιπόν έχει αυξηθεί και η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί στα δημόσια νοσοκομεία. Και αν θέλετε, διεξάγεται και ένας τεράστιος αγώνας να μπορέσεις όλο αυτόν τον κόσμο να τον ανακουφίσει και να δώσει μια λύση στο πρόβλημά του. Όμως κάποια στιγμή φτάνουμε και εμείς σε ένα πεπερασμένο όριο. Να σας το θέσω και διαφορετικά.
πόσο ασθενείς μπορεί να βάλει οξυγόνο ένα νοσοκομείο. Ακόμα και στους διαδρόμους, δηλαδή αυτό που λέμε σε συνθήκες πολέμου. Πόσο μπορεί να βάλει χωρίς να φτάσει σε οριακό σημείο να κινδυνεύει να τυναχτεί στον αέρα το νοσοκομείο από δυσλειτουργία του συστήματος οξυγόνου. Λέω ένα παράδειγμα, γιατί υπήρχαν και νοσοκομεία, αν θέλετε, στην περιφέρεια, τα οποία είχαν πολύ σοβαρό πρόβλημα με ασθενείς που έμειναν χωρίς οξυγόνο, επειδή υπήρχε δυσλειτουργία από το μεγάλο όγκο περιστατικών που δεν μπορούσε το σύστημα να τα απεξέλθει. Τώρα μου θυμήσατε με αυτό που είπατε με την αναστολή αδειών, την περίφημη δήλωση του προηγούμενου Υπουργού Υγείας ότι ερχόντουσαν οι άδειές σας. Αλλά πήγε στον τουρισμό ο κ. Κικίλιας, ίσως και γι' αυτό κάνω. Ναι, και το ίδια αντίποση καλλιεργούταν ότι θα έρθει το καλοκαίρι ο τουρισμός, ας πούμε, και δεν θα βρίσκουμε σκαμπό να κάτσουμε. Και δυστυχώς ήρθε ο χειμώνας και δεν βρίσκουμε ράτζο να βάλουμε τους αρρώστους. Δηλαδή, κάπως έχει αντιστραφεί το όλο κλίμα και θα πρέπει και ο κόσμος να βγάλει και ένα συμπέρασμα από αυτό για το τι μέτρα έχουν πάρθει και αυτό που είπατε πριν πολύ σωστά στην κοινωνία, που είναι η πρόληψη. Κύριε Φερετίνο, για να μην επιφορτίζεται το ΕΣΥ και ταλαιπωρείται. Εκεί θέλω να φτάσουμε. Πόσο, όχι καλύτερα, προβλήματα θα υπήρχαν. Πόσο πιο ανακουφιστικό θα ήταν αν με βάση αυτό που λένε δύο συναδελφοί σας καθηγητές στο ΑΠΙΘΙΤΑ, στο χώρο της υγείας, είχαμε μία πολιτική ελέγχου της πανδημίας, πάζοντας αλυσίδες μετάδοσης στην κοινότητα και όχι μία στρατηγική, όπως λένε εδώ οι δύο καθηγητές στο ΑΠΙΘΙΤΑ, απλά μετριασμού. Και αυτό το βλέπουμε, λέει, στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Και η Γερμανία έχει άνοδο στα κρούσματα. Σήμερα έρχονται τα στοιχεία. Άρα, πόσο σημαντικό θα ήταν να φρενάρεις τις αλυσίδες μετάδοσης διασποράς στην κοινότητα? Δεν θα ήταν σημαντικό? Με πρωτοβάθμια φροντίδα, τέστινγκ, ιχνηλάτιση, επιδημιολογική επιτήρηση κτλ. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει και είναι συναντάει την κοινή λογική. Όταν έχεις μια πολιτική πρόληψη, θα έχεις πολύ λιγότερη, αν θέλετε, πολιτική θεραπείας και αποκατάστασης. Αυτή τη στιγμή η πανδημία οργιάζει μέσα στην κοινωνία, σε μεγάλους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου έρχονται καθημερινά εικόνες, οι οποίες πραγματικά είναι εφιαλτικές και δείχνουν ότι δύο χρόνια τώρα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, που αν θέλετε είναι και η πλειονότητα του κόσμου που τα χρησιμοποιεί. Το ίδιο έχουμε και μέσα με τα σχολεία. Σε τι αίθουσες στεγάζονται τα παιδιά μας, σε τι αίθουσες κάνουν μάθημα και πώς αποφεύγεται ο συγχρονισμός. Δεν γίνεται στην εστίαση να θέλεις δύο μέτρα απόσταση το κάθε τραπέζι, αλλά μέσα στο μετρό να αρκούνε τα δύο εκατοστά που έχεις απόσταση από τον μπροστινό σου. Νομίζω ότι όλο αυτό το καταλαβαίνει και ο καθένας και πραγματικά, αν είχε σπάσει αλυσίδα μετάδοση στην κοινωνία, δεν θα φτάναμε σε αυτόν τον αριθμό κρουσμάτων καθημερινά. Όχι για να μην κουραζόμαστε εμείς. Εμείς εδώ είμαστε και θα είμαστε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Αλλά για να μην κινδυνεύει περισσότερος κόσμος και να μην έχουμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό στο τέλος της κάθε μέρας με τόσους νεκρούς και τόσους διασωληνωμένους. Ο συνάδελφός σας, ο Γιάννης από την Άρτα, συνάδελφός σας γιατί λέει ότι είναι γιατρός, λέει να πει ο κύριος Φερεντίνος ότι η διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι βάζουμε ένα αναπνευστήρα και τελειώσαμε. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα μη φανταστεί ο κόσμος, είναι λύση ανάγκης μεν, ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχει δίκιο ο συνάδελφός, είναι λύση ανάγκης, όπως λύση ανάγκης είναι και να φτιάχνεις νοσοκομεία στα προάβλια των νοσοκομείων. Ή σε μεγάλους υπαίθριους σταθμούς πάρκινγκ ή δεν ξέρω εγώ τι, τη στιγμή που υπάρχουν δομημένα κτίρια πλήρως εξοπλισμένα, τα οποία παραμένουν κενά. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας που θα προσφέρουμε στους ασθενείς μας. Και αυτό είναι κάτι λάθος, γιατί παραδέχεσαι ότι θα πρέπει να μπει σε μια λογική διαχείρισης το ποιον θα σώσει και ποιον όχι. Αυτός δεν είναι ο ρόλος του γιατρού. Εμείς σπουδάσαμε για να τους σώσουμε όλους και πραγματικά ζητάμε να έχουμε τα μέσα για να μπορούμε να το κάνουμε. Θέλω να μου πείτε, κύριε Φερεντίνο, κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι άλλη είναι η προτεραιότητα, αλλά είχε ενδιαφέρον σήμερα η συνομιλία μαζί σας. Ποια είναι, εκπροσωπείτε ένα χώρο σε ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα και από τα πιο αγαπημένα νοσοκομεία για τον Έλληνα πολίτη, είτε είναι Αθηναίος είτε είναι επαρχιώτης, ο Ευαγγελισμός είναι συνδεδεμένος με έναν τρόπο μαζί του, στις περισσότερες οικογένειες. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας από εδώ και κάτω? Μεγαλύτερη αγωνία μας είναι πραγματικά αν αύριο θα μπορέσουμε στην εφημερία να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας και να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αυτό που λέμε ότι πρέπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ο Ευαγγελισμός σαν κομμάτι του να παραμείνουν όρθια, πρέπει να παραμείνουν όρθια και πρέπει και ο κόσμος, ο λαός μας μαζί με τους υγειονομικούς να παλέψει γι' αυτό, γιατί αφορά τη δική του ζωή, τη δική του υγεία και την υγεία των παιδιών του.
Είναι δικαίωμα, δεν είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό συζητάμε και για επίταξη του ιδιωτικού τομέα, ώστε να μην κάνει κανένας παζάρια στις τιμές που θα αποζημιώνουμε τον ανθρώπινο πόνο, το θάνατο, τη διασωλήνωση ή την ασθένεια. Πραγματικά η υγεία είναι δικαίωμα και σε αυτό θα πρέπει να σταθεί και ο κόσμος και να παλέψει μαζί με τους υγειονομικούς, ώστε να έχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο να είναι αντάξιο των υπηρεσιών που προσφέρει τεχνολογία και επιστήμη τον 21ο αιώνα. Κύριε Φερεντίνο, με ποιο τρόπο να παλέψει ο κόσμος? Θα πρέπει να στέκεται δίπλα στα αιτήματα των υγειονομικών, οι οποίοι τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και νωρίτερα, απλά λέω τα δύο τελευταία χρόνια και με αφορμή το σύνθημα ότι τα καλυμμένα στόματα συνεχίζουν και έχουν φωνή, μπήκε μπροστά να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς, να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία, να υπάρξουν οι προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, να μπορέσουν να ενταχθούν και ιδιωτικές μονάδες στην υπηρεσία της δωρεάν περίθαλψης του λαού μας. Και δεν ζήτησαν για τον εαυτό τους ούτε αυξήσεις, ούτε δώρα, ούτε επιδόματα. Τα επικοινωνιακά τρίκ της κυβέρνησης για τυχόν μονιμοποίηση κτλ. Βλέπουμε ότι έχουν ημερομηνία λήξη, καθώς το Μάρτιο μόνο στον Ευαγγελισμό θα φτάσουν να απολυθούν πάνω από 900 επικουρικοί συνάδελφοι. Και ο κόσμος, κατά τη γνώμη σας, πρακτικά στην κοινότητα, τι πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να αγωνιστεί. Θα πρέπει να αγωνιστεί για να έχει ένα σύστημα υγείας το οποίο πραγματικά θα του προσφέρει την υγεία του. Γιατί το βλέπει στην καθημερινότητα ότι αν δεν βάλει το χέρι στην τσέπη βαθιά, δεν πρόκειται να μπορέσει να έχει μια υψηλού επίπεδου, τέλος πάντων, αντιμετώπιση σε ένα πρόβλημα υγείας που έχει. Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν απαξιωθεί. Δυστυχώς το προσωπικό και οι δομές δεν φτάνουν για να καλύψουν τις ολοένα και αυξηνόμενες ανάγκες του κόσμου. Οπότε πραγματικά θα πρέπει να παλέψουν αυτά τα πράγματα να βρουν λύσεις στο σήμερα μαζί με τους υγειονομικούς που στέκονται στο πλευρό του και είναι δίπλα του όταν χρειάζεται τη βοήθειά τους. Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό. Γιατρέ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, κουράγιο. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος καταλαβαίνει το τι κάνετε. Non-stop, να το πω και εγώ ελληνικά, ασταμάτητα στα νοσοκομεία, ασχέτως αν αντιλαμβάνεται ότι δεν αρκεί αυτό από μόνα του, όμως εσείς κάνετε αυτό που μπορείτε να κάνετε στο μέτρο των δυνατοτήτων σας, αλλά και υπερβαίνοντές σας. Τι να κάνουμε τώρα? Κύριε Φερεντίνο, καλή σας ημέρα. Υγεία και προσοχή σε όλους. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, να είστε καλά, καλημέρα.